ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Σουκαλάς κερδίζει, αφήνει για τον Ντανίλο. Ντανίλο από το μαρκάρισμα του Λελιούκη. Φάουλ. Ξανά εδώ. Φάουλ. Κάρτες στο ξεκίνημα όμως. Είδα φάουλ το οποίο ίσως να σήκωνε και κάρτα. Εδώ άλλο ένα φάουλ, αυτή τη φορά για την Μπάφο. Πήρε επίσης στα φάουλ και στις κάρτες. Βλέπουμε ξανά εδώ. Τόσο νωρίς τον Ιανουάριο, μια ομάδα να καταφέρνει να υλοποιήσει και τις τέσσερις μεταγραφές της, αλλά να είναι και οι τέσσερις και στο αρχικό σχήμα. Φάουλ εδώ. Το πάτημα του Ντουβεντρού στον Αουρέλιο. Η μπαγιά του όμως καταλήγει στον Οσέι. Οσέι πίσω για τον Μουστιβάρ. Μουστιβάρ δοκιμάζει το σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Είναι ο Πάντσεον ο οποίος βρίσκεται κάτω. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Έγινε το λάθος, κερδίζει ο Νικολάου. Νικολάου το γύρισμα στην περιοχή. Ευκαιρία με τον Οσέι, το σουτ που γίνεται. Φοβερή επέμβαση από τον Ρούτκο στο 24. Πραγματοποίησε ο Σόι Μπάρνες. Κοιτάξτε με πόση δύναμη και τι έβγαλε εδώ ο Ρούτκο. Από τις καλύτερες επεμβάσεις φέτος. Προσωρινά η αμήνα της Πάφου. Ο Κονφέ το γέμισμα για τον Ντανίλο. Ντανίλο γυρίζει την μπάλα για τον Οσέι, το σούτ του Οσέι, 1-0. Στο 25 Οσέι Μπάρνες σκοράρει. Ό,τι δεν έκανε πριν από ένα λεπτό το κάνει τώρα ο ακραίος επιθετικός της Νέας Σαλαμίνας. Οσέι Μπάρνες έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Ξανά το τελείωμα. Δέχεται πολύ εύκολα γκολ όσον αφορά την Νέα Σαλαμίνα. Ασφαλώς και είναι ικανοποιημένος ο Σάββας Δαμιανού, καθώς είδε την ομάδα του στο ξεκίνημα να μην μπαίνει πολύ καλά στο παιχνίδι. Ωστόσο είναι μπροστά στο σκορ και σαφώς αλλάζει και η ψυχολογία στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε για την πρώτη κίτρινη κάρτα στη αναμέτρηση. Τη δέχεται ο Ρώσος ο Λελιούκιν. Έχει την ευκαιρία από στημένη μπάλα να απειλήσει. Εδώ βλέπουμε το μαρκάρισμα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ο κορυφαίος της Πάφου την φετινή περίοδο. Είναι και προσωπικότητα. Δίνει άλλη αυτοεπίθεση και στους συμπαίχτες του. Πολύ πιο συχνά. Εδώ βλέπουμε το φάουλ που κέρδισε ο Μπάρνες από τον Αντωνίου. Αυτό το φάουλ. Ο Νικολάου εκτελεί στην περιοχή και φαγιά η μπάλα στα δίκτυα. Ο Ντανίλο στο 30 πετυχαίνει το 7ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ φέρει ευθύνη και ο Ρούτκο της Νέας Σαλαμίνας. Εδώ κοιτάξτε ξανά. Με κεφαλιά η μπάλα έσκασε στο έδαφος. Το γέμισμα Σεργίου προσπαθεί να περάσει. Θα πάρει το φάουλ και κίτρινη η κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας. Κατάφερε να συνεργαστεί όπως θα ήθελε με τον Ντανίλο. Την μπάλα παίρνει ύψος. Παρακάρι. Πέφτει κάτω, κερδίζει και το φάουλ. Στο 39 την ανάπαυλα. Να δούμε αν θα μπορέσει αυτή η στημένη φάση. Σεργίου. Κρατάει. Αφήνει για τον Οσέι. Το γέμισμα του Οσέι. Κεφαγιά που γίνεται, η μπάλα έξω. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ωραία η συνεργασία. Ντανίλο πάει να βγει τώρα πλάγια. Ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Στην περιοχή ο Ντανίλο δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή στιγμή για την Νέα Σαλαμίνα. Από την προσπάθεια του Ντανίλο δοκίμασε το σούτ. Ο Μακρίνι. Καμπράλ. Θέλει να περάσει. Τον κλείνει ο Νικολάου, η σέντρα του Καμπράλ. Κεφαλιά που γίνεται, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Από την μπαγιά του Καμπράλ. Η κεφαλιά που έγινε. Μπαγιά για τον Καμπράλ. Περνάει για τον Μπερινγκό. Το γέμιζο σούτ που γίνεται, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Εδώ δοκίμασε το σούτ με το δεξί, με δύναμη. Μπερινγκό εκτέλεσε. Η μπάλα στην περιοχή, εκεί επικίνδυνα, ψάχνουν το σούτ εκεί, οι κόντρες, θα βγάλει άμυνα. Πολύ καλή στιγμή από την εκτέλεση κόρνερ
Τούμπεριγκο, η μπάλα κόλλησε, έδιωξε ο Βεζερόφσκι αρχικά, ο Τόρες δεν μπόρεσε, στη συνέχεια ο Αραγιούρη για τον Κονφέ, Κονφέ προαβαίνει, θα γυρίσει για τον Ντουβεντρού, ελέγχει ο Ντουβεντρού, ψάχνει στηρίγματα, τα κουνάκι, Τσουκαλάς, δεν μπορεί να απελευθερωθεί. Εδώ ξανά το γύρισμα που έγινε, ο Ντουβεντρού με τα κουνάκι βρήκε τον Τσουκαλά, ο Τσουκαλάς δεν μπόρεσε να περάσει από τον Καμπράλ και χάθηκε η ευκαιρία. Ξανά Τσουκαλάς, θα πέσει κάτω, θα πάρει και το φάουλ. Και ξανά το φάουλ που κέρδισε ο Τσουκαλάς. Ο Σέι αφήνει για τον Νικολάου, εκτελεί ο Νικολάου, η μπάλα στην περιοχή, θα περάσει έξω, αλλά προηγήθηκε offside. Ενώ βλέπουμε εδώ ξανά ελαφρώς πιο μπροστά ο Καμισόκο, σωστά. Σεργίου, θέλει να βρει τον ο Σέι. Πρέπει να έχουμε χέρι από τον Αντωνίου και θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα εδώ για αυτή την φάση για τον Φουρ, ψάχνει χώρο, αφήνει στον Πάνιτς, χαμηλά στον Βαλακάρη, Πάνιτς, κοντινές πάσες, ευκαιρία εδώ, Καμπράλ το σουτ, την μπάλα έξω, καλό όμως το σουτ, την μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας. Μουστιβάρ, έρχεται ο Ντουβεντρού τώρα, αλλά εκεί είναι ο Αουρέλιο, έβαλε το σώμα και παίρνει και το φάουλ. Εδώ από το μαρκάρισμα του Ντουβεντρού. Αουρέλιο, το γύρισμα στην περιοχή, θα απομακρύνει ο Μουστιβάρ. Εδώ από αυτή τη φάση, στην σύγκρουση που είχε με τον Μέρφυ χαμηλά, η μπαγιά στην περιοχή, δύσκολα ο Βεσελόφσκι από τον Ακάλε. Εδώ έδιωξε από τον Ντανίλο, ο οποίος απομακρύνει. Αουρέλιο, μπάλα παίρνει ύψος, κεφαγιά του Λελιούκη. Φάουλ που κερδίζει με τον Τσουκαλά να δέχεται την κίτρινη κάρτα Νέα Σελαμίνας. Εδώ Καμπράλ εκτελεί, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Δεν τον ευνοούν οι κόντρες. Και τώρα η Νέα Σαλαμίνα, μια εκπληκτική κάθε την παγιά για τον Ντανίλο. Ευκαιρία για το 3-0. Ντανίλο θα πλασάρει, μπάλα έξω από την παγιά, νομίζω του Μουστιβάρ, αν έχω δει καλά. Ο Σέι εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Ξανά η προηγούμενη φάση. Κατάει ο Αγκούλο, γλίστρησε και έχασε, ενώ κρατάει το δεξί γόνατο ο Αγκούλο. Ο Αγκούλο με το αυτοκινητάκι θα μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Βαρέλα, ίσο η μπάλα για τον Μουστιβάρ και φάουλ που κερδίζει. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση στο πρόσωπο. Μια δεκαετία και παραπάνω πιθανότατα ήταν ξανά στη Νέα Σαλαμίνα. Εδώ Βαρέλα κέρδισε, έγινε το φάουλ από τον Αουρέλιο. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο.